Διπλή γιορτή φιλοξένησε εχθές βράδυ η πλατεία Δημοκρατίας, λίγες ώρες μετά τη λιτάνευση της ιερής εικόνας του Πολιούχου της πόλης Αγίου Χριστοφόρου. Οι φίλαθλοι του Πανετολικού επιφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή στους ποδοσφαιριστές. Το έναυσμα για τους πανηγυρισμούς είχε δοθεί με τη λήξη του αγώνα ροδοτοπίου Άρτας, όπου η αναγέννηση έχασε 2 πολύτιμους βαθμούς και έμεινε στη. Δεύτερη θέση πίσω από τον Πανετολικό, μία μόλις αγωνιστική πριν από το τέλος του πρωταθλήματος. Ήταν μία απρόσμενη εξέλιξη, αφού όλοι περίμεναν ότι οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν σε αγώνα μπαράζ. 300 περίπου φίλοι του Πανετολικού, οι γνωστοί Warriors, μόλις το πούλμαν έφτασε στην πλατεία Δημοκρατίας, έγιναν ένα με τους παίκτες. Φωνάζοντας νάτι νάτι οι πρωταθλητές. Τα πανηγύρια όμως δεν σταμάτησαν στην πλατεία Δημοκρατίας. Τα μέλη της διοίκησης και οι ποδοσφαιριστές γλέντισαν μέχρι πρωία στο κλαμπ όπερα. Οι πανηγυρισμοί άρχισαν με τον ύμνο της ομάδας. Την αποθέωση γνώρισε ο πρωτεργάτης της επιτυχίας Νίκος Κουτσογιάννος όταν έφτασε στο κλαμπ. Λίγο αργότερα η πίστα πήρε φωτιά με τους ποδοσφαιριστές και τους παράγοντες να ξεδιπλώνουν τις ικανότητές τους στο Τσιφτετέλη.